χωρίς νικητή τελείωσε το ντέρμπι ανάμεσα στο Ίνκα και τα Κεραμιά. Αυτή η ισοπαλία έφερε τις δύο ομάδες στη δεύτερη θέση, καθώς το εκμεταλλεύτηκε ο Άρης Βουκογιών, ο οποίος έκανε το 3-3 και προηγείται στο βαθμολογικό πίνακα. Τεράστια ευκαιρία με τον Βασίλη Γωνιωτάκη στο 9, ο οποίος ο Λεμόναχος δεν κατάφερε στην μπάλα στα δίχτυα, χειροκροτεί την πάσα από τον συμπαίκτη του. Μεγάλη ευκαιρία στο ξεκίνημα του μάτς. Στο 22 είχαμε μια τεράστια ευκαιρία ξανά για το Ίνκα. Ο Πετράκης, ο οποίος πλάσαρε τον Νιαουνάκη, αυτός απομακρύνει από την περιοχή, διαμαρτυρίες για χέρι από τους παίκτες του Ίνκα. Θα δούμε ξανά την φάση με τον Πετράκη, ο οποίος εδώ πέρα σε αργή κίνηση βλέπουμε θα πλασάρει. Ο Νιαουνάκης, ο οποίος με τα χέρια μπροστά από το σώμα απομακρύνει, παίζεται από τον διαιτητή της αναμέτρησης. Προσπαθούν ξανά με τον Πετράκη, ο οποίος θα πασάρει αριστερά. Το σούτ, το οποίο θα γίνει μπάλα πάνω από τα δοκάρια όμως του Νιαουνάκη. Το Ίνκα, το οποίο ξανά με το φάουλ έξω από το αριστερό κάθε δοκάρι. Τα Κεραμιά με τον Τσεσμέλη. Εκπληκτική μπαλιά για τον Ποντούρη, ο οποίος πλασάρει το Βροντάκι. Η μπάλα περνάει out. Τα Κεραμιά ξανά από τα δεξιά. Νέα σέντρα από μάκρυ των αμυντικών. Δεν έχει τελειώσει η φάση. Στον Περδικάκη σουτάρει. Ο Περδικάκης απομακρύνει ο Βροντάκης. Δεν έχει τελειώσει. Τώρα θα απομακρύνει. Όχι, το σουτ, το οποίο θα γίνει μπάλα out. Να δούμε την προσπάθεια με το Ίνκα. Απομακρύνει. Δεν είναι καλή απομάκρυση όμως. Τσεσμελή με το αριστερό δοκάρι. Εκπληκτικό δοκάρι με τον Τσεσμελή, ο οποίος με έναν αριστερό κεραυνό σημάδεψε το οριζόντιο δοκάρι του Ίνκα. Παραμένει το 0-0 στο 57. Ξανά ο Τσεσμελής, νέο shoot out. Προσπάθεια των παικτών για τα Κεραμιά. Τελευταία δευτερόλεπτα διανύουμε της αναμέτρησης. Το 0-0 δεν φαίνεται ότι μπορεί να αλλάξει κάτι. Δύο ομάδες θα φτάσουν τους 7 βαθμούς και κάπως έτσι μετά από τρεις αγωνιστικές θα βρεθούν στην δεύτερη θέση, καθώς ο Άρης Βουκογιών κέρδισε την Δόξα και το τελικό σφύριγμα από το διαιτητή της αναμέτρησης στους Αγίους Αποστόλους, Ίνκα Κεραμιά στο ντέρμπι κορυφής 0-0.